κυριαρχεί μια σύγχυση το τελευταίο χρονικό διάστημα, πώς ξεχωρίζουμε τα συμπτώματα γρίπης με αντίστοιχα συμπτώματα κορονοϊού. Θέλω να πάμε λίγο στον κύριο Στέλιο Βιντεωράκη. Και όλα αυτά, βέβαια, αυτή η συζήτηση ξεκινάει τη στιγμή που έχουμε ξεχάσει ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε πανδημία, που έχουμε ξεχάσει τους θανάτους, που έχουμε ξεχάσει αυτά τα μέτρα αυτοπροστασίας και καθημερινής προσωπικής υγιεινής. Πάμε στον κύριο Στέλιο Βιντεωράκη, τον συντονιστή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας και μέλος βέβαια του Συλλόγου Πνευμονολόγων Χανίων. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές και μας έχει βοηθήσει, μας έχει κατευθύνει, μας έχει συμβουλέψει ο κύριος Βιντεωράκης. Καλή χρονιά, πώς είστε? Χρονιά με υγεία και σε εσάς και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσουμε λίγο με ένα σχόλιο αναφορικά με τα περιστατικά γρίπης στο τελευταίο χρονικό διάστημα και στα Χανιά και στην Κρήτη γενικότερα. Πόσο σας προβληματίζει αυτή η έξαρση που καταγράφεται? Πράγματι, τον τελευταίο μήνα είναι κάτι που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες. Είναι ένα φαινόμενο που το παρακολουθούμε εδώ και ένα μήνα. Έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων γρίπης. Θα έλεγα ότι όσο η ευάλωτη πληθυσμοί είναι εμβολιασμένοι, δεν μας προβληματίζει, τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Διότι αυτό που βλέπουμε στην πραγματικότητα είναι απλά που νοσούν, ταλαιπωρούνται με λίγες μέρες πυρετό. Κάτι πολύ πιο απλό από ό,τι έχουμε συνηθίσει αυτά τα δύο χρόνια τουλάχιστον σε σχέση με τον κορονοϊό. Θέλω λίγο να επαναφέρουμε πάλι στη συζήτηση κάποια συμπτώματα τα οποία μας δείχνουν ότι πρόκειται για γρίπη και όχι για κορονοϊό. Δυστυχώς τα συμπτώματα μοιάζουν πάρα πολύ και είναι λάθος κάποιος να κρίνει αν έχει γρίπη ή κορονοϊό μόνο από τα συμπτώματα. Φως η γρίπη κάνει ψηλό πυρετό και συμπτώματα κυρίως από το νότρο πνευστικό, δηλαδή πονόλαιμο, πονοκέφαλο και κάποιους πόνους σε αυτήν την κύκλωση της γρίπης μαζί με καταρροή φυσικά, συνάχη όπως λέμε. Ενώ ο COVID κάνει και αυτό πυρετό, αλλά κάνει πιο χαρακτηριστικά αυτή τη γνωστή στη γεύση ή στην όσφηση, ανοσμία ή αγευσία. Όμως δυστυχώς δεν είναι δυνατόν κάποιος να ξεχωρίσει μόνο από το σύμπτωμα τη γρίπη ή COVID. Ευτυχώς όμως έχουμε τη δυνατότητα στα ιατρία μας να υποβάλουμε τους ασθενείς μας σε διαγνωστικό τεστ και να δούμε πολύ εύκολα με σχετική ικανοποιητική ακρίβεια αν κάποιος έχει COVID ή γρίπη. Και είναι σημαντικό γιατί η αντιμετώπιση είναι διαφορετική όπως ξέρετε. Πόσο μας ταλαιπωρούν τα συμπτώματα της γρίπης? Ξέρετε οι περισσότεροι τι τονίζουν, γιατρέ, ότι έχουμε μία δυσφορία πνευμονολογικά στην αναπνοή μας. Θα κρατήσει αρκετά, κρατάει αρκετά, μπορεί να υπάρξει μια υποτροπή κατά κάποιο τρόπο? Σε υγιείς ανθρώπους η γρίπη κάνει ψηλό πυρετό και τα λεπτά κυρίως. Ίσως και πονόλαιμος και καταρροή. Σε ανθρώπους που έχουν υποκείμενα νοσήματα και είναι πάρα πολύ συχνό και αυτό είναι το επικίνδυνο με τη γρίπη. Γιατί ξέρετε κάνει σπάνια πνευμονίες από τη γρίπη όπως αντίθετα συνέβαινε με τον κορονοϊό. Αυτό που βλέπουμε συχνά είναι η επιδείνωση των υποκείμενων μάζων τη γρήπη. Δηλαδή κάποιος που έχει καρδιακή ανεπάρκεια εύκολα μπορεί να απορριθμιστεί και να διηγηθεί στο νοσοκομείο λόγω της λειτουργίας της καρδιάς του. Ένας ασθενής με αναπνευστικά μηνύματα μπορεί να παρουσιάσει επιδείνωση, ως αγαλώδητης μπορεί να απορριθμιστεί και βέβαια κάτι πολύ συχνό που βλέπουμε στις πνευμονολόγοι είναι ότι πολλές φορές κάποιος νοσεί περνάει η περίοδος των εξωτερικών συμπτωμάτων και μετά παθαίνει υποτροπή του πυρετού από κάποιο βακτήριο. Γιατί ρίχνει άμυνα του οργανισμού, έτσι εκδηλώνονται άλλες μορφές λοιμόξεων. Με κύρια την πνευμονία από σταφυλόκο. Και αυτό μας ανησυχεί και γι' αυτό λέμε από νωρίς ότι πρέπει να εμβολιαστούν κυρίως οι ευπαθείς ομάδες. Μάλιστα. Γιατρέ, να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ και καλή χρονιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά να έχουμε.